να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Λεκάκη, τον οποίο έχουμε υπομονετικά μας περιμένει μέσω Skype στη σύνδεση. Καλησπέρα κύριε Λεκάκη, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πώς είδατε καταρχάς? Καλησπέρα σε όλους σας. Το γεγονός, εσείς έχετε ασχοληθεί πολύ με τα θέματα των επανορθώσεων, πώς είδατε το γεγονός ότι δεν ακούστηκε κιχ δυστυχώς ούτε από τον πρόεδρο, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας ούτε από τον πρωθυπουργό? Εγώ το θεωρώ μέγιστη προσβολή και ύβρις απέναντι στα τόσες χιλιάδες θύματα, τόσους χιλιάδες νεκρούς και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται από τότε μέχρι τώρα για την κατάρρευση του φασισμού και του ναζισμού, υποτίθεται. Θα ήθελα να σας πω... Αυτή είναι, κύριε Λεκάκη, μισό λεπτό, κύριε Λεκάκη, με συγχωρείτε δύο λεπτά, να δείξουμε, να εξηγήσουμε. Αυτή είναι η επιστολή, εσείς μας την δώσατε, μας τη στείλατε. Είναι η επιστολή των αντιστασιακών. Των αντιστασιακών. Προς την κυρία Σακελαρόπουλο και τον κύριο Μητσοτάκη εν όψη της επισκέψεως, ανήμερα της επετείου της Εθνικής Γιορτής και της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης του ελληνικού λαού, επισκέπτεται τη χώρα μας η καγκελάριος κυρία Μέρκελ. Ο ελληνικός λαός διαχρονικά τιμά τον ξένιο βία και είναι φιλόξενος, και έτσι και τώρα θα υποδεχτούμε με την καλύτερη διάθεση την κυρία Μέρκελ, προσφέροντας απλόχερα τη φιλοξενία μας στην τελευταία της επίσκεψη ως καγκελαρίου. Είμαστε σίγουροι ότι αυτού εξοχότης πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαρόπουλου, όπως και ο πρωθυπουργός, κυρία Μητσοτάκης, θα της προσφέρουν την καλύτερη φιλοξενία και θα έχουν επικοδομητικές συνομιλίες. Επιβάλλεται όμως, ιδίως αυτή τη συγκυρία και ακόμη περισσότερο σε αυτή την ημερομηνία, να τεθεί μετεπιτάσεως στον θέμα των γερμανικών οφειλών και αποζημιώσεων για τις καταστροφές που υπέστη η πατρίδα μας και για τα ολοκαυτώματα του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής από τα γερμανικά στρατεύματα. Αυτό είναι η επιστολή, κύριε Λεκάκη. Είναι μία από τις τέσσερις που στείλαμε πριν έρθει η Μέρκελ εδώ πέρα. Τους προειδεάσαμε και τους συνιστούσαμε και τους υπενθυμίζαμε, αν θέλετε, λες και δεν τα ξέρουν, ότι έρχεται και πρέπει να θέσετε αυτό το θέμα. Δηλαδή έχουν ενημερωθεί όλοι και από την Ένωση των Αντιστασιακών, όπως είδατε, και από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων και από την δικιά μας την Επιτροπή Κατοχικού Δανείου και Κλεμμένων Πολιτιστικών Θησαυρών και από πάρα πολλούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους που ασχολούμαστε με αυτό. Έχω γράψει 6 βιβλία σχετικά. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι γερμανικές αποζημιώσεις και οι γερμανικές οφειλές, είναι και οι γερμανικές επανορθώσεις όλων των καταστροφών που έκαναν στα δημόσια έργα της χώρας, λιμάνια, αεροδρόμια, σχολεία κλπ. Πού υπολογίζονται, σε τι ύψος υπολογίζονται, κύριε Λεκάκη, εσείς? Θα σας δώσω ακριβείς αριθμούς. Είναι το γερμανικό κατοχικό δάνειο, το οποίο είναι έξω από όλα αυτά, και επίσης είναι και η κλεμμένη πολιτιστική θησαυρή, η οποία είναι περίπου, να σας δώσω να καταλάβετε, από την έκθεση του 1946 που συνέγραψαν οι αρχαιολόγοι τότε. Δηλαδή, από τότε μέχρι τώρα έχουμε βρει κι άλλα εμείς. Αλλά σας λέω για την έκθεση του 1946. Είναι περίπου 8.500 κινητά αντικείμενα, τα οποία υπολογίζονται σε αξία 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάω μόνο για τους... Ορίστε. 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ μόνο... Μόνο οι κλαπέντες πολιτιστική θησαυρή. Αφήνω έξω σε αυτό τις καταστροφές που υπέστησαν τα σταθερά μνημεία του πολιτισμού μας. Παραδείγματος χάρη, έκαναν φθορές και ζημιές στην Ακρόπολη. Έκαναν φθορές και ζημιές στην Κνωσό. Έκαναν φθορές και ζημιές σε αρχαία θέατρα. Αυτά δεν έχουν υπολογιστεί μέσα σε αυτό. Δηλαδή, πόσο χρειάζεται κόπος και χρόνος και χρήμα για να αποκατασταθούν. Καλώς. Το κατοχικό δάνειο από μόνο του το κατοχικό δάνειο, είναι περισσότερο από αυτό που μας λένε ότι είναι το δημόσιο χρέος. Είναι πάνω από το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή. 377 δισεκατομμύρια δεν είναι το σύνολο, κύριε Λεκάκη. 377 δισεκατομμύρια έχει ζητήσει επισήμως η Ελληνική Βουλή. 377 δισεκατομμύρια. Χωρίς όλα αυτά που είπατε. Όχι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα σας πω, εκεί τα υπολογίζουν όλα μέσα. Και είναι και λάθος η εκτίμηση αυτή. Είναι μία όμως εκτίμηση. Υπάρχουν πράγματι, οι απαιτήσεις έχουν επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Και απορώ γιατί δεν το έθεσε κανένας. Είναι επίσημο έγγραφο και υπάρχουν 3 ρηματικές διακοινώσεις, όχι μόνο 2. Τη μία την έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου λίγο πριν εκπνεύσει. Οι άλλες γίνανε το 19 και το 20. Λοιπόν, καμία από αυτές δεν συζητήθηκε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Τώρα, μόνο το κατοχικό δάνειο είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια μόνο του ευρώ,
από τους υπολογισμούς που έχει κάνει ο οικονομολόγος ο Τζανής Ογκούσκος και έχει βγάλει και σχετικό βιβλίο, το οποίο έχει παραδοθεί στους βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, στην Γερμανία, και μάλιστα ο κύριος, όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ζήτησε περισσότερη και αναλυτικότερη ενημέρωση, την οποία και είχε. Δεν έθεσε ποτέ όμως το θέμα σε αυτήν την βάση. Κανείς άλλος δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον γι' αυτό. Να, μα ήταν ο μόνος όμως που όταν είχε έρθει η Μέρκελ είχε μιλήσει ευθέως και είχε πει ότι είναι δικαστικός ενεργές και νομικός επιδιώξιμες οι απαιτήσεις της Ελλάδας. Όταν ο κ. Παυλόπουλος. Όταν η Γερμανίδα έλεγε ότι δεν υπάρχει. Ο Προκόπης Παυλόπουλος στη Μακεδονία, στον Πρεσπόν. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Λεκάκη, ελάτε να ακούσουμε τα ποσά θέλω. Μην βάζουμε πολλά θέματα μαζί. Μιλάμε συγκεκριμένα για το κατοχικό δάνειο. Και μιλάμε για το τι έχει κάνει ο καθένας. Λοιπόν, σε αυτά όλα θα πρέπει να προσθέσουμε τις γερμανικές οφειλές. Οι γερμανικές οφειλές είναι ποσά από ορυκτά που έχουν πάρει από το ελληνικό έδαφος και άλλα υλικά, αγαθά, καρπού, σιτάρια. Εμείς πληρώναμε το γερμανικό κατοχικό στρατό εδώ πέρα, ως μη οφείλαμε, ναι. Τον ταΐζαμε. Και τον πληρώναμε. Ενώ το όφειλα το κάνει αυτό η Γερμανία. Αλλά τον πληρώναμε εμείς. Παράλληλα, υπάρχουν και γερμανικές αποζημιώσεις προς τα θύματα. Τα θύματα τώρα της Ελλάδος είναι τα περισσότερα αναλογικά θύματα από όλες τις άλλες χώρες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα σας πω ότι υπερβαίνει το 21% του πληθυσμού της τότε Ελλάδος. Τα θύματα των Ελλήνων. Σε αυτά θα βάλετε τους ανάπηρους, τους τραυματίες και ό,τι αυτό σήμαινε για την αποκατάστασή τους από το ελληνικό κράτος αργότερα, που πλήρωνε το ελληνικό κράτος για αυτούς τους ανθρώπους και καλά έκανε, αλλά θα έπρεπε από κάποιοι να πληρώσουν που τα προκάλεσαν όλα αυτά. Παράλληλα, είναι οι υποδομές. Όταν έχουν καταστρέψει σχολεία, γιατί νόμιζαν ότι εκεί πέρα μέσα κρύβονται αντάρτες, πολλά παιδιά και πολλά χωριά στην Ελλάδα δεν είχαν σχολεία να κάνουν μάθημα. Από αυτό το σκέλος έχει γίνει υπολογισμός, κύριε Λεκάκη. Έχει γίνει, έχουν γίνει για όλα αναλυτικότατοι υπολογισμοί, αλλά να μην σας κουράζω με νούμερα. Σας λέω δύο χοντρά πράγματα που πρέπει να κρατήσετε και να ξέρετε. Ότι μόνο οι κλαπέντες πολιτιστικοί θησαυροί, οι οποίοι είναι άμεσα απαιτητοί, δεν χρειάζονται γι' αυτό να πάμε στα δικαστήρια. Το καταλάβατε αυτό. Η δικιά μας Επιτροπή Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών και Κατοχικού Δανείου είναι δύο πράγματα που είναι άμεσα απαιτητά. Όλα τα άλλα είναι δικαστικά και θα πάρουν χρόνο. Για τη βεβήλωση του Παρθενώνα είπατε κάτι, κύριε Λεκάκη, και μου έκανε εντύπωση. Τι έκαναν δηλαδή στον Παρθενώνα? Θα σας πω λοιπόν. Για αυτά τα δύο που σας είπα λοιπόν είναι άμεσα απαιτητά. Και σας λέω ότι είναι 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ μόνο τα κινητά ευρήματα, τα κλαπέντα από την Ελλάδα, και ότι είναι και περίπου 400 δις μόνο το κατοχικό δάνειο. Κλείνει αυτή η παρένθεση, έτσι, το καταλάβαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται με τους πολιτιστικούς θησαυρούς, οι οποίοι είναι σε ακίνητα μνημεία, παραδείγματος χάρη, το Σούνιο, ας πούμε, έτσι. Ο ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο. Εκεί πέρα μέσα πήρανε αρχαίο δομικό υλικό, αρχαίες πέτρες δηλαδή, και με αυτές φτιάξανε πολυβολία, για να βάλουν μέσα τα κανόνια τους για τον εχθρό. Όταν φύγανε, αυτά τα πράγματα μείνανε έτσι και κάποιος έπρεπε να τα ξανααποσυναρμολογήσει. Η λύσα είναι μεγάλη, κύριε Λεκάκη, θα μας πάρει πολύ χρόνο να φτάσουμε στο συμπέρασμα. Με ρωτήσατε. Ναι, εγώ, πολύ καλά κάνετε, απλώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να μου δώσετε ένα νούμερο συνολικά που υπολογίζετε εσείς που έχετε κάνει την εκτίμηση ότι ανέρχονται το σύνολο αυτό. Συνολικά λοιπόν άμεσα απαιτητά από τη Γερμανία είναι περίπου 2-3 εκατομμύρια. Άμεσα απαιτητά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 2-3 τα οποία είναι όλες οι αποζημιώσεις και όλες οι οφειλές σε υποδομές. Γιατί την ίδια ώρα θέλω να πω, κύριε Λεκάκη, για να δείτε και εσείς, να ακούσουν όλοι πώς προσπαθούν οι φίλοι μας οι Γερμανοί, σε εισαγωγικά, να βγουν και από πάνω. Η Bild γράφει ότι τα θύματα δεν πήραν καθόλου χρήματα στην Ελλάδα, διότι τα ενφυλάκωσαν όσα χρήματα δόθηκαν από τη Γερμανία, ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 50 και του 60, πολιτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και αξιωματούχοι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Βγαίνουν και από πάνω και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι, για να μην αποκαλυφθεί και η αλήθεια, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν ανοίγει και έγγραφα ακριβώς που έχουν σχέση με όλα αυτά. Ας πούμε σε ποιους τα δώσανε.
Έτσι. Αυτό είναι μέγα ψέμα. Κάτι λίγα χρήματα έχει δώσει η Γερμανία για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμών στην Ελλάδα, πολύ συγκεκριμένες με φωτογραφική διάταξη. Και έχω να σας πω ότι ανάμεσα στα βιβλία που έχω βγάλει είναι και η απόρριτη έκθεση του Γερμανικού Κοινοβουλίου όταν ζήτησε τότε η Μέρκελ στους νομικούς της συμβούλους και την υπογράφουνε καθηγητές νομικής από τη Χάιντελβέργη να κάνουν μια νομική εκτίμηση για το ζήτημα. Την έκθεση αυτή που είναι διαβαθμισμένη ως απόρριτη, όχι άκρως απόρριτη, εγώ τη βρήκα, τη μετάφραζα και έχει κυκλοφορήσει. Υπάρχει δηλαδή σε έντυπη μορφή. Αυτή η έκθεση λοιπόν καταλήγει, για να μην σας κουράζω, ότι κύριοι της κυβέρνησης της Γερμανίας πληρώστε όσο δυνατόν συντομότερα, γιατί όσο καθυστερείτε οι τόκοι ανεβαίνουν και κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση θα τα ζητήσει. Ακριβώς. Όπως το κάνει. Αυτή η απόρριτη έκθεση του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Κύριε Λεκάκη, θα μας διευκόλυνε το γεγονός αν θέλανε οι δικοί μας και το γεγονός ότι άνοιξε το θέμα. Πόσα είναι τα ποσά που λένε οι Γερμανοί, η Πολωνία. Όχι, δεν καταλήγουν σε ποσά οι Γερμανοί. Δεν καταλήγουν σε ποσά οι Γερμανοί. Δεν είναι τόσο χαζοί. Περιμένουν μια δική μας εκτίμηση που οι δικές μας εκτιμήσεις και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι αρκετά χαμηλές. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κύριε Λεκάκη. Άρα τι λένε, λένε να πληρώσουν τι, αυτά που λέμε εμείς. Να πληρώσουν, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να πληρώσουμε. Να μην πάμε στα δικαστήρια, γιατί τα δικαστήρια θα είναι και χρονοβόρα. Άρα, και λένε, φυσικά στα δικαστήρια. Λένε οι σύμβουλοι της Μέρκελ, πηγαίνετε να πληρώσετε και έρχεται εδώ η Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν λέει τίποτα. Κάτι τελευταίο, κύριε Λεκάκη. Ακριβώς. Κάτι τελευταίο, έτσι. Το γεγονός ότι έχει ανοίξει το θέμα η Πολωνία θα μπορούσε να είναι ένα ακόμα πιο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για μας. Όχι μόνο η Πολωνία, και άλλες χώρες το έχουν κινήσει το θέμα και κυρίως το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος που συνεχώς παίρνει χρήματα από τους Γερμανούς. Με κάποιο τρόπο βρίσκει έναν τρόπο το Ισραήλ και παίρνει συνεχώς χρήματα. Ναι, ναι. Αλλά η Πολωνία έχει ανοίξει και μια πλατφόρμα στο Υπουργείο Πολιτισμού της Πολωνίας, στην επίσημη ιστοσελίδα του, που λέει να καταγράψουν όλοι οι Πολωνοί όσα κλεμμένα πολιτιστικά αγαθά έχουν χάσει από τη χώρα τους. Είτε αυτά είναι πίνακες ζωγραφικής, είτε είναι ασημικά της γιαγιάς τους, είτε είναι κεντήματα, είτε είναι αρχαιολογικό υλικό που βρέθηκε στην Πολωνία. Και μπαίνει ο καθένας και λέει, εμένα η γιαγιά μου είχε 5 σερβίτσια του 1500, τα θέλω. Και εκεί πέρα γίνεται μια πλήρης καταγραφή. Με ένα στόχο τετραετή ή πενταετή, δεν θυμάμαι καλά, που θα γίνει μια σούμα για όλα αυτά και κάποια στιγμή θα τα απαιτήσει όλα αυτά η Πολωνία από την Γερμανία. Εμείς δεν απαιτούμε τίποτα, βάλαμε τα φόπλακα σήμερα ως χώρα, ως κυβέρνηση. Τα φόπλακα δεν μπορούν να μπουν σε απαιτήσεις του ελληνικού λαού και στο αυτό. Από τη στιγμή, να σας πω κάτι κύριε Λεκάκη και να κλείσουμε με αυτό, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν το θέτουν το θέμα, de facto, δικαιούται σε εισαγωγικά να σου πει αυτοί, αύριο, να σου πει αύριο δεν το θέσατε. Αυτοί όλοι που λέτε είναι περαστικοί. Το μόνο που δεσμεύει ένα κράτος είναι τα γραπτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Καλό σας. Μου ζητάς να λησμονήσω.
Φεύγεις και το πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αδίγες μη μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω.